Μια καταγγελία του κινήματος οικολόγων για πυροτεχνήματα στις θαλασσινές σπηλιές. Ακριβώς. Εκεί που είναι οι φώκες, εκεί στην ίδια περιοχή, Κατερίνα, και γι' αυτό αυτός είναι ο λόγος που γίνεται αυτή η καταγγελία από το κίνημα οικολόγων. Είναι μια περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή και είχε ζητηθεί να απαγορευτεί η χρήση των πυροτεχνημάτων τουλάχιστον στη συγκεκριμένη περιοχή και να δίνονται τέτοιου είδους άδειες με φιδό. Δυστυχώς, όπως καταγγέλει το κίνημα οικολόγων, σε τρεις περιπτώσεις το τελευταίο διάστημα, μάλιστα η τελευταία ήταν στις 11 Φεβρουαρίου, είχαμε ρήψη πυροτεχνημάτων στην περιοχή και καλεί τις αρμόδιες αρχές να λάβουν μέτρα και να εντοπίσουν αυτές τις περιπτώσεις και αν δίνονται άδειες, αυτές να σταματήσουν να παραχωρούνται άδειες. Γιατί για να ρίξει κανείς πυροτεχνήματα χρειάζονται άδειες από την υπηρεσία μεταλλείων, μάλιστα. Θα πρέπει λοιπόν, τουλάχιστον για αυτή την περιοχή, που είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή, να μην χορηγούνται τέτοιου είδους άδειες. Είναι ένα θέμα που πάντα διερωτόμασταν ποιος και πόσοι παίρνουν τις σχετικές άδειες για να έχουν και να κάνουν ρήψεις πυροτεχνημάτων. Και δεν μπορώ να καταλάβω κάθε τρεις και λίγο που ακούμε τουλάχιστον εκεί στη γειτονιά πυροτεχνήματα και τα βλέπουμε κιόλας. Ποιος κάνει πάρτι. Είναι αλήθεια. Είναι ερώτημα το οποίο εγώ πραγματικά ακόμη να καταφέρω να απαντήσω. Ιδιαίτερα αυτό το φαινόμενο, Κατερίνα, τώρα με την πανδημία είναι πιο έντονο σε ορισμένες περιοχές και στην Πάφο αλλά και στην Λέμεσο, τουλάχιστον που γνωρίζω. Μάλιστα. Λοιπόν,